Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως το λέγανε οι παλαιότεροι. Πάμε στη μεγάλη ταχύτητα. Πάμε στη Φόρμουλα 1. Θα πάμε όμως ταυτόχρονα και στα καρτ. Όχι γιατί είναι πιο γρήγορα τα καρτ από τη Φόρμουλα, αλλά γιατί θα έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στο δελτίο μας κάποιον που μπορεί στο μέλλον να καταφέρει να καθίσει σε μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο Action 24 τον Κωνσταντίνο Τράκα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και σε ευχαριστώ. Επιβεβαίωσε με για αυτή την εντυπωσιακή εισαγωγή που έκανα με δύο λόγια στους τηλεθεατές. Έχεις τηλεοπτική εμπειρία, είσαι ήδη έμπειρος, είσαι ήδη δυνατό όνομα στην ταχύτητα, στο μονοθέσιο. Γιατί λέμε σε μια ηλικία, πόσο χρόνο είσαι, 17? Τώρα είμαι 16,5. Γιατί στα 16,5 μπορεί κάποιος να νιώσει ότι έχει μέλλον εν ώψη Φόρμουλα 1? Τι είναι αυτό που σε κάνει, τι βιώνεις αυτή την ώρα? Είναι ο πρωταθλητισμός ξεκινάει από μικρή ηλικία. Και μέχρι την ηλικία των 16,5 ετών, κανείς μπορεί να δει και με βάση τις εμπειρίες και τους αγώνες που έχει τρέξει, πού κυμαίνεται. Δηλαδή, στο εξωτερικό, με βάση την μεγάλη ανταγωνιστικότητα και τις επιτυχίες κάποιου, μπορεί να κατανεμηθεί κατά κάποιο τρόπο στην παγκόσμια κλίμακα. Και τώρα, επειδή είμαι και οδηγός Φόρμουλα 4 πια, βεβαίως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή εμπειρία και πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα πολύ καλό μέλλον. Καλά, θα μας τα πει λίγο. Δεν γλιτώνεις. Τώρα θα τα αποκαλύψω όλα σε λιγάκι. Έχω βέβαια δίπλα τον Master Chef, τον Master Formula, τον Τάκη Μπουναράκη. Καλησπέρα, Τάκη, μου σε ευχαριστώ. Θέλω να πω συγχαρητήρια για τη σημερινή συνέντευξη τύπου για το Save Water Sports. Είναι μια πολύ σημαντική. Το θεωρώ στοιχείο σύγχρονου πολιτισμού. Επειδή πολλές φορές μας λένε τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι ο αθλητισμός, το να προσπαθούμε με ασφάλεια να ασχοληθούμε με τα αθλήματα, είτε αφορά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, να είσαι σίγουρος ότι ο Κωνσταντίνος θα είναι από τους πιο ασφαλείς οδηγούς στον δρόμο αύριο, είτε αφορά στον θαλάσσιο αθλητισμό, στα θαλάσσια σπορ, το να το ασκούμε με ασφάλεια. Πρέπει να το συγχαίρουμε, έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι είναι στοιχείο σύγχρονου πολιτισμού. Και είναι σημαντικό και αυτό που είπες τώρα, ότι ο Κωνσταντίνος όταν βγει στον δρόμο να οδηγήσει, μας το έχεις πει κι άλλες φορές, ότι οι πιο συνεπείς και σωστοί οδηγοί είναι τα πρώτα ονόματα της παγκόσμιας μηχανικής. Οι ικανοί οδηγοί, αυτοί που ξέρουν να ελέγξουν το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, του καρτ σήμερα, του μονοθεσίου αύριο, του μονοθεσίου σήμερα για τον Κωνσταντίνο στη Φόρμουλα 4 ή οτιδήποτε άλλο. Το αυτοκινήτου, το εμπρός μέρος, το πίσω μέρος. Και πώς η ζωή ειρωνεύεται καμιά φορά, να το προσθέσω κι αυτό. Παράδειγμα για τον τεράστιο Σουμάχερ, που από τι περιπέτεια πέρασε και πώς έγινε αυτό, με ποια φορμή. Ναι, επειδή βίδωσε την GoPro εδώ πάνω. Με το σκι. Ναι, επειδή βίδωσε την κάμερα εδώ και του τρύπησε σαν μοχλό το κεφάλι. Ναι, αλλά αυτό λέω, κάμερα. Με το σκι όμως, διότι όχι με αυτοκίνητο ούτε στο με φόρμουλα. Παρένθεση, πρέπει όλα τα παιδιά και όλοι να φοράνε κράνος όταν κάνουν σκι. Βλέπεις ταχύτητες 50, 60, 70, 80 χιλιόμετρα στην κατάβαση. Και ο άλλος χαμογελάει με τα τρέντι γυαλάκια του. Κράνος, οπωσδήποτε στο σκι. Κωνσταντίνε, πριν πάω με τον Τάκη και μαζί σου βέβαια, για να πούμε για τον τελευταίο αγώνα που έγινε στην Βαρκελόνη. Τώρα που, επειδή ανέφερα το όνομα Σουμάχερ, στη μικρή ηλικία που είσαι, αλλά ήδη είσαι τόσα χρόνια οδηγής, το πρώτο σου έτσι είδωλο ήταν ένας εκ των Σουμάχερ ή κάποιος άλλος? Ποιος ήταν αυτός που... Πρώτος από όλους ήταν ο Άιρτον Σένα. Γιατί σε ηλικία 5 χρονών. Κάτσε, βασίστηκα... τον πρόλαβε στο Σένα, πότε τον πρόλαβε? Όχι, δεν τον πρόλαβα, αλλά υπήρξε το πρότυπο για να ξεκινήσω το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ναι. Και μετά είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ και αυτή τη στιγμή ο Μαξ Φερστάπεν, που πιστεύω ότι θα γίνει ο νέος Μίκαελ Σουμάχερ. Το γιο του Σουμάχερ τον έχει πετύχει θάνατο, Μάικ. Τον έχω πετύχει. Έχετε τρέξει μαζί, ας πούμε, έχετε... Έχουμε τρέξει στα καρτ, στην κατηγορία junior, και τον πρόλαβα ελάχιστα στη Φόρμουλα 4, γιατί αυτός τώρα μεταπηδά από τη Φόρμουλα 4 στη Φόρμουλα 3. Οπότε τον κατάφερα λίγο και στα μονοθέσια. Κάτσε, για να καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε σχετικοί και οι τηλεθεατές μας που δεν είναι εξειδικευμένοι. Άρα, έχεις μία διαδρομή μπροστά σου την οποία δουλεύεις. Τώρα, οι αγώνες που λαμβάνεις μέρος, είπες Φόρμουλα 4 και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καρτ. Ποια είναι οι δικές σου επιδόσεις, ποιες είναι που σε καθιστούν για τα επόμενα χρόνια έτσι, εξελίξιμο? Τι έχεις μετρήσει μέχρι τώρα, τι μετράς? Σίγουρα. Επιτυχίες, όπως το 2013 όπου βγήκα τρίτος στο WSK, που σημαίνει World Series Karting, και είχα μάλιστα και μία νίκη. Και στο θεσμό αυτό δεν είχε νικήσει ποτέ Έλληνας, ούτε είχε βγει στο βάθρο, και επεάνησε για πρώτη φορά ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Μπράβο. Μετά το 2012 που βγήκα πρωταθλητής Ελλάδος. Βλέπουμε σχετικά πλάνα όσο μιλάς. Μάλιστα. Συνέχεια. Και το 2016, όπου έγινα ο πρώτος Έλληνας οδηγός, όπου οδήγησε Φόρμουλα 4, γιατί η Φόρμουλα 4 είναι ένας θεσμός της FIA, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2013. Ναι, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα κάποιος άλλος Έλληνας να υπάρξει. Και έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι εγώ αυτός. Και σε βλέπω αποφασισμένο, ακόμη και από τον τρόπο που τοποθετείσαι, είσαι ψύχρεμος. Χρειάζεται, φαντάζομαι,
το απόλυτο καθαρό μυαλό όταν είσαι μέσα στο μονοθέσιο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Ένα μικρό λάθος μπορεί να στοιχήσει ένα τετακέ, μπορεί να σημαίνει έξοδος, μπορεί να σημαίνει άσχημο τρακάρισμα. Και σε κάθε κίνηση που κάνει ο οδηγός πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβής. Και γι' αυτό δεν πηγαίνουν όλοι οι οδηγοί από τα κάρτ στη Φόρμουλα 4. Πηγαίνουν οι πολύ καλοί οδηγοί, όχι απαραίτητα παγκόσμιοι πρωταθλητές, αλλά οι οδηγοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Φόρμουλα 4. Για να κάνει κάποιος μεγάλη πορεία αργότερα στη Φόρμουλα Τάκη, και Κωνσταντίνε, είναι σχολείο απαραίτητο, εκκίνηση απαραίτητη το κάρτ ή δεν είναι απαραίτητο? 100%. Είναι. Δυστυχώς πρέπει να είναι και από συγκεκριμένες χώρες αυτός που θα κάνει καριέρα. Συγκεκριμένες χώρες. Ναι, δηλαδή αν δεν έχεις ας πούμε ένα κοινό πολυπληθές πίσω σου, αν δεν είσαι ας το πούμε Κινέζος, αν δεν είσαι από τη Βενεζουέλα να σε υποστηρίζουν τα πετρέλα της Βενεζουέλας και να σε λένε Μαλτονάντο, ή αν δεν είσαι Γερμανός, Άγγλος, Ιταλός, Γάλλος, και εύχομαι ολόψυχα ο Κωνσταντίνος να αυτός θα μην ψεύσει αυτό που λέω, δύσκολα μπορείς να βρεις τον δρόμο στη Φόρμουλα 1. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Πέδρο Λάμι ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο Πορτογάλος. Ναι. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά στη Φόρμουλα 1, γιατί η Πορτογάλη είναι μόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα μεγάλος χορηγός να επενδύσει σε Πορτογάλο. Είναι η αντίστοιχη συζήτηση που κάναμε την άλλη φορά εδώ και για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Τη ίδια συζήτηση είναι. Το ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, ναι, Κωνσταντίνε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχει κάποιες επιτυχίες και να τον έχουν δει από μικρή ηλικία το πόσο καλός είναι. Το ταλέντο. Ακριβώς, το ταλέντο. Και να μπορέσει ο ίδιος να προσεγγίσει καταστάσεις σωστά. Δηλαδή, το τι βασικό πρόβλημα. Αυτό, πες μας. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή η σωστή υποστήριξη. Mm. Η σωστή υποστήριξη συνίσταται στο ηθικό κομμάτι και στο οικονομικό κομμάτι. Στο ηθικό κομμάτι σημαίνει υποστήριξη από την Ομοσπονδία, την οικογένειά από σου, τα social media, από την οικογένεια ακριβώς. Ο οικονομικός τομέας είναι οι χορηγίες. Και μόλις υποστηρίζεις εσύ αυτά, από χορηγούς? Μέχρι στιγμής έχουμε δύο χορηγούς, δύο κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά προφανώς χρειαζόμαστε και άλλους χορηγούς. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα είναι να πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 4 της Ισπανίας. Μάλιστα. Όπου ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά ο δεύτερος αγώνας είναι το Σεπτέμβριο. Οπότε θα έχω όλο το χρόνο δικό μου να προετοιμαστώ το καλοκαίρι για τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτή τη στιγμή έχω το IB, όπου δίνω εξετάσεις. Αυτό θα σε ρωτούσα. Και πρέπει να έχουμε και κάποια μόρφωση για να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούμε να τα αποκριθούμε. Τι χρόνος απαιτείται όταν προετοιμάζεσαι για αγώνες, δηλαδή πόσες ώρες αφιερώνεις, πόσες μέρες, πώς γίνεται? Καταρχάς είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή το να συνδυάζει κάποιος τον αθλητισμό και τα μαθήματα θέλει πολύ καλό σύστημα, να ξέρεις ακριβώς τι θα κάνεις σε κάθε περίπτωση, διότι ένα μικρό λάθος και στα δύο μπορεί να στοιχήσει και απώλεια ώρων μαθημάτων, αλλά και ώρες από το μηχανοκίνητο. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ ακριβής και να έχεις αυτοπειθαρχία. Εγώ γυμνάζομαι 5 φορές την εβδομάδα από πρόγραμμα προπονητή, ο οποίος είναι και προπονητής οδηγών Φόρμουλα 1, του Μάσα και του Μπάτον. Μάλιστα. Και έχω τρεις φορές την εβδομάδα γυμναστήριο από σε συγκεκριμένη γυμναστική για αντανακλαστικά και για εκγύμναση, γιατί δεν πρέπει να γίνει κάποιος πολύ φαρδής και να χάσει τα αντανακλαστικά του. Έχουν οι αδράνεια εμείς. Εμείς αποκτούν αδράνεια. Ο Όγκος φέρνει αδράνεια. Ναι, δηλαδή, ο μεγάλος μύης θέλει περισσότερη ώρα για να κουνηθεί. Ακριβώς. Και όσο μεταβάλλει το κέντρο βάρους στο μονοθέσιο, τότε τόσο χάνεται η ισορροπία. Και δύο φορές την εβδομάδα κάνω 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για τον τελευταίο αγώνα. Έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι φέτος, Τάκη Πουρναράκη, στη Φόρμουλα 1. Θα ακούσουμε και τα δικά σχόλια και βεβαίως του καλεσμένου μας, του Κωνσταντίνου. Χάμιλτον και Φέτελ. Απολαμβάνω μια τρομερή χρονιά. 2-2 νίκες. Λες διαμόρφωση από όλους όσοι ξεχωρίζουν στη Φόρμουλα 1 και βλέπουμε εδώ το ξεκίνημα. Ο Ρόσμπερκ είναι ο μόνος ο οποίος έχει πραγματικά υψηλό επίπεδο μόρφωση. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε το τι έγινε στο Ισπανικό Grand Prix μας, στο 16ο γύρο από τους 66. Περίπου στο σημείο, εδώ ο Φερνάντο Αλόνσο δεν ξεκίνησε καλά, τον ακούμπησε εκεί και ο Μάσα, είχε μια στραβή αεροτομή και έπεσε συνέχεια αρκετά πιο πίσω. Είναι στο σημείο το οποίο ο Φέτελ έχει μπει στα πιτ, έχει κάνει το δικό του πρώτο pit stop και έχει αλλάξει λάστιχα. Και έρχεται η ώρα να γίνει το ίδιο και με την Mercedes. Βάλαν πρώτα το Hamilton, του βάλαν τη μέση γόμα και αφήσαν τον Bottas έξω να ενοχλεί, βλέπετε εδώ μπροστά ο Bottas και πίσω ο Φέτελ, να ενοχλεί το Φέτελ, να του κόβει τον ρυθμό. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε, ο Bottas μπλοκάρει τους τροχούς του, κάνει ό,τι μπορεί για να κοστίσει κάποια δευτερόλεπτα στο Φέτελ. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Η Mercedes έκανε ό,τι μπορούσε μέσα στο πλαίσιο του αθλητικού,
Και εδώ θέλω να μου σχολιάσω το προσπέρασμα αυτό, Κωνσταντίνε. Κάνει αλλαγή, θα πάει δεξιά, γυρνάει αριστερά και κοιτάξτε, δεξιά-αριστερά και ξανά δεξιά. Πατάει έξω και θα μπορούσε να έχει χάσει τον έλεγχο ο Φέτελ για να περάσει. Εγώ το είπα αντρίκιο. Θέλω να ακούσω εσύ. Νομίζω είναι εξαιρετική προσπέραση και φαίνεται ότι ο Φέτελ έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τις κινήσεις του Μπότας. Δηλαδή, όταν βγήκε να κάνει την προσπέραση, ήταν σίγουρος ότι ο Μπότας θα κλείσει τη γραμμή. Θα μου φυλάξει την εσωτερική. Ακριβώς. Και του λέει, του κάνει μια τρίπλα σαραβάκο να μου επιτραπεί. Θα πάω από την εσωτερική και τελευταία στιγμή το έχει προϋπολογίσει να γυρίσει από μέσα. Ακριβώς. Και επειδή ο Μπότας κατάλαβε, επειδή ακούμπησε ο Φέτελ το γρασίδι, ότι ο Φέτελ μπορεί να βγει έξω, πήγε προς τα αριστερά, πάτησε φρένο για να μην πέσει πάνω του. Να μην γίνει τίποτα και τελικά τον πέρασε ο Φέτελ. Εξαιρετική προσπέραση. Εδώ τον τραβάνε λοιπόν τον Χάμιλτον για δεύτερη αλλαγή την ώρα που έχει βγει το safety car για τον Βαντούρν. Και να εδώ η φωτογραφία η οποία δείχνει τον αγώνα. Εδώ είναι καθοριστικό σημείο αυτό. Μπράβο. Βγαίνει ο Χάμιλτον, έρχεται ο Φέτελ. Βγαίνουν και οι δύο μαζί στο τέλος της ευθείας. Ο Φέτελ, ό,τι έχει βγει από τα πίτα, έχει βάλει τη μέση γόμα. Ο Χάμιλτον είναι με τη μαλακή γόμα. Θέλει να τον περάσει. Ο Φέτελ ακουμπάνε στην πρώτη στροφή και βλέπετε ο Χάμιλτον έχει πεταχτεί εκτός πίστας. Εκεί ο Χάμιλτον γκρινιάζει. Λέει δεν μου άφησε και πολύ περιθώριο, ήταν στο όριο κτλ. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Να το, εδώ το βλέπεις αυτό το τζατζάσμα. Ναι. Θέλω να ακούσω σχόλιο, Κωνσταντίνε. Οι πανηγυρισμοί εδώ στην ομάδα. Ναι, για το ότι τον κράτησε εκεί. Ο Μπότας εδώ εγκατέλειψε με πρόβλημα στην υβριδική μηχανή. Νομίζω καλά έκανε ο Φέτελ που αμήνθηκε. Δεν μπορεί να πει κάτι ο Χάμιλτον, γιατί ο Φέτελ είχε τη γραμμή του. Απ' την άλλη, μόλις έχει βγει από τα πίτα, έχει κρύα λάστιχα, υπάρχουν κάποια θέματα. Και εδώ πια όταν δεν είχε τον DRS ο Φέτελ, τον πέρασε ο Χάμιλτον σχετικά άνετα και κοιτάξτε εδώ σημαντική διαφορά στην επίσης εξαιρετική προσπέραση, γιατί φρέναρε απίστευτα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για να πατήσει κάποιο φρένο στη φόρμουλα χρειάζεται 100 κιλά δύναμη με το ένα πόδι του. 100 κιλά δύναμη. 100 κιλά επί 66 φορές αυτό, Wow. Και από τα 330 να πέσει στα 120 για την πρώτη στροφή. Και σε διάβαζα. Απίστευτα G. Δηλαδή. Η δύναμη εκεί πέρα πρέπει να φτάνει γύρω στα 5G. 5 φορές το βάρος του οδηγού. Και πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Τάκη, διάβαζα το σχόλιο σου στο πρώτο θέμα.gr. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά. Η μαλακιά γόμα. Η μέση γόμα λοιπόν μπόρεσε. Και εδώ βλέπουμε τους πανηγυρισμούς του Αλόνσο, ο οποίος ήρθε 12ος, δεν πήρε βαθμούς. Ο Χάμιλτον λοιπόν με τη μέση γόμα μπόρεσε να μην χάνει πολύ σε σχέση με τη μαλακή γόμα που χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα ο Φέτελ με την Φεράρι. Και εκεί ήταν το κλειδί. Αν αναλύσει κανένα τον αγώνα, ναι. Δεν έχανε ένα δευτερόλεπτο στο γύρο, είχανε 3/10, μισό δευτερόλεπτο. Εκεί ήταν το κλειδί της νίκης. Ωραία, είχαμε και μια φωτογραφία ακόμη, βεβαίως, εκτός από τη λεπτομέρεια που δείξαμε νωρίτερα. Που την, ναι, ήταν η φωτογραφία του αγώνα. Εδώ απλά έχω ένα infographic να δούμε λίγο τα pit stop και θέλω να. Και να κλείσουμε σταθώ αυτό. Μπράβο. Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν, ο Χάμιλτον μπήκε στον 21ο γύρο, ο Φέτελ είχε μπει στον 14ο και έβαλε μετά τη μέση γόμα, είναι με το άσπρο σιρίτη. Ο Φέτελ συνέχισε μέχρι τον 37ο μεγιστοποιώντας την χρήση της μαλακής γόμας και όταν έβαλε πια τη μέση γόμα δεν μπορούσε να αντισταθεί στις ωρέξεις του Χάμιλτον. Που είχε τη μαλακή πιο γρήγορη γόμα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και έχασε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Τάκη μου, σε ευχαριστώ. Εδώ θα ξαναείμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Μακάρι και να θα καλέσω ξανά και τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πολύ. Το είπα χωρίς να το ξέρω και δεν διαψεύστηκα. Είναι άψογο σχολιαστής και έχει εντυπωσιακή άνεση. Κωνσταντίνε, σε ξαναπεριμένω. Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στη φόρμουλα. Έτσι κι αλλιώς πάμε από αγώνα σε αγώνα με μεγάλο ενδιαφέρον. Μονακό το επόμενο Grand Prix, 28 του μήνα. Okay. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Κυρίες και κύριοι, σας αφήνω με Γιώργο Κουβαρά. Θυμίζω αύριο είναι η απεργία των δημοσιογράφων. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη στις 8 παρα 5. Καλό βράδυ.